Συναδέρφοι σε συνάδελφοι, λέει ένα σύνθημα. Οι υπεριαλιστές την γη ξαναμοιράζουν. Με το λαόν το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Πόση αλήθεια κρύβεται μέσα σε αυτό το σύνθημα? Το βασικό ερώτημα που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο. Γίνεται άραγε για να ζήσουν καλύτερα οι λαοί, να έχουν σταθερές, καλοπληρωμένες δουλειές με δικαιώματα, να έχουν καθολική δωρεάν υγεία, παιδεία, για να έχουν σύγχρονα σπίτια? Ασφαλώς και όχι. Γίνονται για τα φέντη το ψωμί. Οι εργάτες σε αυτούς τους πολέμους είναι είτε τροφή για τα κανόνια, είτε τα οικονομικά θύματα των πολέμων αυτών. Αυτό είναι ο υπεριαλιστικός πόλεμος. Υπάρχει όμως και η άλλη μορφή του πολέμου που διεξάγεται καθημερινά, σε καιρό υπεριαλιστικής ειρήνης. Είναι ο πόλεμος ανάμεσα στο κεφάλαιο και τους εργάτες. Δεν έχει βόμβες, δεν έχει έξυπνα όπλα, υπερηχητικούς πυράβλους κτλ., αλλά έχει βομβαρδισμούς ανατιμήσεων. Δεν έχει νεκρούς από σφαίρες, αλλά από αναθυμιάσεις, από βροχές και από πυρκαγιές. Δεν έχει κρεμισμένα νοσοκομεία, αλλά κακοσυντηρημένα και υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Δεν έχει εργάτες με κρεμισμένα σπίτια από τον πόλεμο, αλλά εργάτες χωρίς σπίτια, αφού τα έχουν κατασχέσει οι τράπεζες. Δεν έχει εργάτες που έχουν χάσει τη δουλειά τους επειδή ξεκίνησε ο πόλεμος. Έχει εργάτες οι οποίοι στηβάζονται στις ουρές του ΟΑΕΔ και έχουν ξεχάσει τι σημαίνει δουλειά και σαπίζουν σαν τα σαπιοκάραβα. Δεν έχει ανθρώπους πεινασμένους από τις ελλείψεις των τροφίμων, αλλά έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής λόγω ακρίβειας και ανεργίας. Και είναι μεγάλη λίστα ακόμα. Σε ακριβώς αυτή τη φάση δεχτήκαμε, πριν ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος, μία ακόμα σφοδρή επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Οι τιμές άλουσε του φυσικού αερίου αυξήθηκαν 135% πριν πέσει ακόμα η πρώτη σφαίρα. Το ίδιο και η ΔΕΗ, το ίδιο και το πετρέλαιο, το ίδιο και η βενζίνη. Πλέον το κόστος της ενέργειας είναι δυσβάσταχτο. Βλέπετε, ο πόλεμος γεννάει ευκαιρίες. Όπως ευκαιρία ήταν για το κεφάλαιο και ο COVID. Αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία για να τελειώσουμε ό,τι είχε απομείνει με τα εργατικά δικαιώματα. Ή έτσι νόμιζαν τουλάχιστον, αφού εδώ και σήμερα υπάρχουν υγιείς εργατικές δυνάμεις που αντιπαλεύουν σχεδιασμούς αυτούς με ταξικό μέτωπο. Έκφραση ταξικής αυτής συμμαχίας είναι και η σημερινή σύσκεψη. Στη σύσκεψη αυτή, λοιπόν, θα ήθελα να καταθέσω μία εμπειρία από τους ΟΤΑ. Στους Δήμους και στην περιφέρεια, όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, ανατέθηκε μεγάλο μέρος των πρωτοβάθμιων δομών παροχής βασικών υπηρεσιών, αφού το κεντρικό κράτος και οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν επιλέξει να διαλύουν κάθε τέτοια μορφή. Σε αυτή την περίοδο, χιλιάδες εργαζόμενοι, χωρίς καμία προετοιμασία ή εκπαίδευση για τέτοιες περιόδους, ρίχτηκαν στη μάχη. Όχι μόνο με τον ιό, αλλά κυρίως με τις τεράστιες ελλείψεις και κενά σε προσωπικό στους Δήμους, στην περιφέρεια αλλά και στα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι αυτοί ονομάστηκαν COVID, αλλά ήταν γιατριά στο σύνολο σχεδόν των αποδεκατισμένων υπηρεσιών. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω για τους Δήμους και την περιφέρεια ότι έχουν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό από το 2004. Μόνο το 2007 είχαμε κάποιες μερικές προσλήψεις και μόνο στο τομέα της καθαριότητας. Το γεγονός αυτό έχει τραγική συνέπεια με τις ελλείψεις προσωπικού και τη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας. Προσέξτε όμως, αυτή την περίοδο όμως και η φορολογία των δημοτών εξακολουθεί και εντείνεται. Εδώ να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί σήμερα, 2 χρόνια μετά την έναρξη πανδημίας, έμαθαν καταρχήν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ότι η πανδημία τελείωσε. Προφανώς μόνο για την κυβέρνηση, αφού καθημερινά μετράμε δεκάδες νεκρούς σε αριθμούς που συγκρίνονται με τα πολεμικά πεδία. Άκουσαν επιπλέον ότι είναι οι ευνοούμενοι της πανδημίας, αφού χωρίς αυτήν δεν θα είχαν δουλειά. Άκουσαν ότι δεν υπάρχουν ανάγκες, ότι δεν υπάρχει υποστελέχωση, αλλά κακή κατανομή των εργαζομένων και άλλα τέτοια. Ποιοι είναι αυτοί που τα λένε αυτά? Είναι οι ίδιοι ακριβώς που λένε ότι ανάβουμε τους θερμοσύφωνες αλόγιστα. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι είμαστε πλούσιοι αν έχουμε ένα αυτοκίνητο. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι αυξήσαμε τα εισοδήματα και τις καταθέσεις μας και άλλες τέτοιες μπούρδες. Δίπλα σε αυτούς, βέβαια, υπάρχουν και άλλα ευήκοα ΟΤΑ. Είναι η Ομοσπονδία, η ΠΟΕΟΤΑ, η οποία τους συμβασιούχους αυτούς τους γυρνάει την πλάτη. Δεν τους αναγνωρίζει, δεν βγάζει καν μια ανακοίνωση στήριξη του αγώνα τους. Σε αυτούς
Και από αυτούς δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Εδώ όμως πρέπει να πούμε κάτι. Ότι αρκετά ακούσαμε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα να βγούμε μπροστά. Να πάρουμε τις θήκες στα χέρια μας. Αρκετά ανεχτήκαμε. Αρκετά υποφέραμε. Αρκετά υπομείναμε. Μπορούμε όμως. Αυτό που δείχνει είναι ότι μπορούμε, συνάδελφοι. Παίρνουμε δύναμη τους αγώνες στην eFood, στην Κόσκο, στη Λάρκο, στα πετρέλαια Καβάλας και αλλού. Παίρνουμε δύναμη από την εμπειρία που θα έρθει και από τη σημερινή σύσκεψη από διάφορους χώρους και από αύριο, με άλλο κουράγιο, με αυξημένη αποφασιστικότητα και αισιοδοξία, βγαίνουμε στους χώρους εργασίας, προετοιμάζοντας την πανεργατική απάντηση που πρέπει να δοθεί για το σύνολο των αναγκών των εργατών. Δεν ανεχόμαστε, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να εργαζόμαστε με παγωμένους μισθούς για πάνω από 10 χρόνια, ενώ οι τιμές των ειδών διατροφής καλπάζουν. Δεν ανεχόμαστε να μην μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας αξιοπρεπώς. Δεν ανεχόμαστε την υποστελέχωση στον ΟΤΑ την ώρα που σχεδιάζονται απολύσεις συναδέρφων. Δεν ανεχόμαστε να μας κλέβουν τον ιδρώτα και την ίδια στιγμή να μας πετούν στα μούτρα ότι είμαστε σπάταλοι και αγνώμονες. Διεκδικούμε όλα αυτά που μας κλέβουν. Δεν είμαστε εμείς. Αυτοί που περισσεύουμε είναι αυτοί. Η 6 Απρίλη να είναι η μέρα η οποία θα αλλάξουμε την ιστορία.